Ήταν μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη η εκδήλωση αυτή. Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του 15ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε από την πρώτη στιγμή, από πέρσι, από την πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει πιλωτικά σε τρία σχολεία, από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας. Και πιστεύω ότι τα μηνύματα είναι θετικά. Του χρόνου σχεδιάζουμε να κάνουμε πρόταση στο Υπουργείο για να γίνει πανελλαδικός αυτός ο διαγωνισμός. Εκτός από διαγωνισμούς φωτογραφίας, πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν και άλλοι διαγωνισμοί σε άλλα μαθήματα, όπως και εγώ, στα μαθηματικά, διαγωνισμοί φυσικής? Υπάρχουν αυτοί οι διαγωνισμοί και γίνονται. Υπάρχει ο διαγωνισμός που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια της Μαθηματικής Εταιρείας. Ναι, εμείς μιλάμε για επίπεδο δημοτικών σχολείων που το ενδεχόμενο φασίζει. Δηλαδή, μαθηματικές εταιρείες ξέρουν τους διαγωνισμούς που κάνουμε. Είναι διαγωνισμοί οι οποίοι πιστεύω ότι γίνονται και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει η Ένωση Γονέων σε τοπικό επίπεδο να γίνει πιο οργανωμένα, πιο σωστά, αν κρίνεται επιβεβλημένη η συμμετοχή μας για να βοηθήσουμε πάντα προς το καλύτερο. Είμαστε εδώ, θέλουμε να βοηθήσουμε και όσο μπορούμε περισσότερο. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός γίνεται ουσιαστικά στο τέλος της σχολικής χρονιάς και παρόλα αυτά έχει συμμετοχή μεγάλη, με 1.200 παιδιά. Πιστεύετε ότι, πώς το θεωρείτε εσείς, πώς μπορούν τα παιδιά να βρουν κινητό σε τέτοια χρονική περίοδο να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό? Σε αυτό το δεν θα έχουν και ιδιαίτερα ωφέλη πέρα από τους επένδυσεις. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο βοηθάν πάρα πολύ οι σύμβουλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρώτης και δεύτερης περιφέρειας της Καβάλας. Βοηθάν πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι διευθυντές βέβαια των σχολείων. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο συλλογική η προσπάθεια σε έναν κοινό σκοπό, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία. Εάν δεν βοηθούσαν όλοι οι φορείς, δεν θα υπήρχε αυτή η επιτυχία που υπάρχει σήμερα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σταθούμε, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς οι οποίοι προσπάθησαν προς την κοινή αυτήν κατεύθυνση, που πιστεύουμε ότι είναι σωστή η κατεύθυνση αυτή.